Χαίρετε! Χαίρετε! Αριστοτρίτη και 13 Ιουλίου. Τρίτη και 13. Αριστοτρίτη και 13 Ιουλίου. Λοιπόν, εγώ κουμέρα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, έχω πάρει απόφαση να σταματήσω να κάνω βίντεο για λίγες μέρες. Το είδες? Καλά έκανες. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Αλλά δεν μπορούσα να στερήσω την Αριστοτρίτη από το κανάλι. Μου είναι να σε τιμωρήσω εσένα να έρθεις σε επαφή με το κοινό σου. Επειδή εγώ αποφάσισα να σταματήσω να κάνω ψύχο. Α? Το πολυπληθές κοινό μου. Κορίσεις πολύ κοινό, κορίσεις πολύ κόσμο που σ' αγαπά. Σε ένα βάλω σκουλαρίνκια. Που λέεις, δεν μπορούσα να στερήσω από το κοινό να σε ακούσει, να σε δει, να σε ακούσει. Και έτσι σήμερα που είναι Σάββατο 10 Ιουλίου και γυρίζουμε την Αριστοτρίτη 13 Ιουλίου, είπα να συζητήσουμε για το θέμα το οποίο με έχει κάνει να θελήσω να σταματήσω να κάνω βίντεο για λίγες ημέρες, πέραν από την κούραση την οποία είχα. Είδες το ωραίο κοκκινάδι, αυτό μου κάνεις δώρο στην Κυριακή. Το έκανα κατά εσύ. Και το ετοιμάσαι εσύ. Το πήρα. Κατάλαβα. Αλλά της άρεσε μου πολλά, αλλά μου θέλεις τώρα της νέα τεγιά και πιέσα το. Έτω. Σου πάει. Κυριακή δεν είχε ανάγκη να βαθιά και τα καινούρια μου γυαλιά. Για να δω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας αρέσουν τα καινούρια μου γυαλιά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν είχε κόκκινα που να μπαίνει στο κεφάλι μας. Είχε μόνο αυτό το χρώμα και είπαμε να κάνουμε μια αλλαγή. Καλές είναι οι αλλαγές. Το σκουλαρίνγκια μου το έχει κάνει η Μαρία Μιλωνάκη Ρεκίδου. Μου τα στείλε με το ταχυδρομείο. Πολύ όμορφα και αυτά. Μοιάζουν με το κραγιόν. Ναι, τα σκουλαρίνγκια, το κραγιόν, τα γυαλιά. Λοιπόν, άκου να δεις. Τον τελευταίο καιρό αρχίσαμε και κάναμε κάποια βίντεο για κόκκινες σημαίες στην αρχή μιας γνωριμίας. Και τις κόκκινες σημαίες που θεωρούν οι άντρες και ένα βίντεο που είχε βγει χθες το βράδυ, ξαναλέω το γυρίζουμε αυτόν τον Σάββατο και θα παίξει την στο Τρίτη, το οποίο ήταν γιατί οι άντρες παλαιάς κοπής, εντός αγωγικών των άντρες παλαιάς κοπής, δεν προτιμούν τις δυναμικές γυναίκες που έχουν αυτογνωσία, που ξέρουν τι τους γίνεται. Και εκείνο μου με στεροχωρήσε να αριστονική μου είναι ότι στα σχόλια υπήρξαν μισανδρικά σχόλια. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και γιατί γίνονται εκείνα τα σχόλια, αλλά και γιατί είχαν πάρα πολλά likes. Ένα σχόλιο ειδικά είχε 49 likes. Κάτσε να μπω να δω τώρα πόσα έχει. Και ας σου διαβάσω το σχόλιο για να καταλάβεις για ποιο λόγο εστενοχωρήθηκα. Εγώ εξήγησα στο βίντεο ότι οι άντρες παλαιάς κοπής, όπως τους λέμε στο κανάλι, όχι όπως είναι στην πραγματικότητα, είναι οι άντρες εκείνοι οι οποίοι τα αρσενικά παλαιάς κοπής. Και ρώτησε κάποιος γιατί είπα αρσενικά και όχι άντρες. Ο λόγος ήταν επειδή έτσι με ρώτησα για τα αρσενικά παλαιάς κοπής. Λοιπόν, θέλω να δω αν υπάρχει ακόμη και ένα σχόλιο. Να το εδώ. Παλιά σκοπής για μένα, άντρας, ήταν ο πατέρας μου. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά που λέτε. Λάτρεψε τη μαμά μου, τον είχε στα 55 ένα τροχαίο. Εκείνες 24 ώρες το 24 ήταν δίπλα της στην ανέστηση. 2-3 φορές τους άκουσα να μαλώνουν στο βίο τους και αυτό έχει κάτι το ιδιαίτερο. Όταν έφυγε, τον είδα στον παράδεισο. Με μια δρασκελιά βρέθηκε δίπλα μου και μου είπε χαιρετίσματα στη μάνα σου. Έντιμος. Δοτικός, υπεύθυνος, με συνέπεια στην οικογένεια του, πρακτικός, συνεπής. Ο λόγος του ήταν και υπογραφή του, δίκαιος, λεβέντης. Αυτό ήταν το όνομά του από όλους. Τώρα δεν υπάρχουν άντρες παλαιάς κοπής, οι άντρες αυτοί είχαν όρχες. Τώρα το οι άντρες, αντιλαμβάνεται το ή είναι με ήταν τη μικρό, γιατί καταλαβαίνει. Σήμερα η πλειοψηφία έχει αντί για όρχη σίκα. Μπέσα δεν υπάρχει επί το πλείστον. Και έχει αυτό το σχόλιο. 48 likes. Φυσικά μου γράψε κάποιος προλίγου ότι σε έναν κανάλι των 55.000 εγγεγραμμένων έχει μόνο 49 likes αυτό το σχόλιο, τα λες και περιελάχιστα λέει και πρέπει να χαίρεσαι. Αλλά με ενόχλησε πάρα πολύ το κομμάτι αυτών του μισανδρισμού και το γεγονός ότι πρόσωπα
τα οποία, καλά αυτή δεν ξέρω ποια ήταν που γράψε το σχόλιο, έφαγε απόκρυψη και έφαγε και μια άλλη που την υποστήριζε, γιατί λέει δεν είναι κανάλι δημοκρατικών και θα ξεγραφτώ από αυτό το κανάλι που δεν είναι δημοκρατικό, να πάνε να ξεγραφτούν και λέει όταν οι τοξικοί μας μπλοκάρουν είναι σαν και τα σκουπίδια έχουν βγει μόνα τους να πας στον κάτω. Όταν οι τοξικοί μας μπλοκάρουν ή μας αποξενώνουν, είναι σαν πως και τα σκουπίδια έφυγαν πάρα τους να πας στον κάτω. Τέλος πάντων, εμένα τι μου με ενόχλησε είναι ότι υπάρχουν ένα, δύο, τρία πρόσωπα μέσα στο κανάλι, που κάποιους από αυτούς τους ξέρω και προσωπικά, τύχε να τους γνωρίσω και τους έχω για μια συμπάθεια, οι οποίοι έχουν περάσει απογοητεύσεις, έχουν συναντήσει ανθρώπους που τους κακοποίησαν στις ερωτικές τους σχέσεις, στην οικογένεια τους και κάνουν μια τεράστια συναισθηματική προβολή των δικών τους τραυμάτων πάνω στα, σε όλα τα θέματα των άλλων. Mm. Και εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ για το αν πρέπει να αφήσω ανοιχτά τα σχόλια στο κανάλι, γιατί δεν είναι εύκολο να μετριάζω και να διαβάζω προσεκτικά όλα τα σχόλια. Mm-hmm. Και κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στο κανάλι και μπορεί να μην ξέρουν ότι τα σχόλια εκφράζουν μόνο τζούνο που τα γράφει και να μην αντιλαμβάνονται ότι δεν εκφράζουν την κοινότητα, μπορεί να βλάπτονται από αυτά τα σχόλια. Και θέλω να σου διαβάσω και ένα συγκεκριμένο σχόλιο σήμερα το πρωί κάτω από το βίντεο που έβαλα και μου πεις τη γνώμη σου. Αγαπητή κυρία Θέκλα, μπράβο για τη στάση σας να κάνετε διακοπή για λίγο αφού είδατε μισοανδρικά σχόλια. Είναι έντιμη. Λοιπόν, τώρα θέλω να το σχολιάσεις τούτο. Θα ήθελα δίχως παρεξήγηση, θα εκφράσω μια σκέψη μου καθώς σας άκουσα να λέτε φωναχτά τη σκέψη σας τι πιθανά κάνω λάθος. Σκέφτηκα μήπως ενώ συνειδητά είστε δίκαιοι εντός αγωγικών με τους άνδρες και λογικά εντός αγωγικών τους αγαπάτε, ασυνείδητα δεν συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, πικρία. Και αυτό το ασυνείδητο εντός αγωγικών μήνυμα περνά εντός αγωγικών στον κόσμο, φιλικά. Δεν με ενόχλησε αυτό το σχόλιο, θα μπορούσε να συμβαίνει. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Για μένα. Πέτω, γιατί αν όντως το έχω πικρία και έχω αρνητική γνώμη για τους άνδρες, θέλω να το διορθώσω. Καμία περίπτωση δεν το έχω διαπιστώσει. Στα περίπου 10 χρόνια που σε γνωρίζω, δεν το έχω διαπιστώσει αυτό να συμβαίνει. Ίσα-ίσα που έχεις, πολλές φορές έχεις εκφράσει τα συναισθήματα σου, αλλά και τις απόψεις σου γύρω από τα, και για τα δύο φύλλα και είναι νομίζω πολύ δικές. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου με έναν προσωπικά που σε γνωρίζω και φιλικά και συναδελφικά κάποια τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει... Το σχόλιο της κοπέλας αυτό ήταν καλόπιστο, δεν ήταν κακόπιστο. Ναι, καλόπιστο. Δεν το αναφέρω σαν κάτι το οποίο με πείραξε. Ναι. Ο καθένας μπορεί να θεωρήσουμε διάφορα πράγματα για τους ανθρώπους, ωστόσο εγώ τουλάχιστον που σε γνωρίζω τα 10 συνεχόμενα χρόνια δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Κοίτα, όταν κάνουμε vlogs και μιλάμε για γενικά θέματα, είναι δύσκολο αυτή η ταύτιση που έχουν μερικοί που παρακολουθούν το κανάλι, που προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτά τα βίντεο και προβάλλουν τις προσωπικές τους, προσπαθούν να κάνει δηλαδή προσαρμογή το κάτι γενικό πάνω σε έναν ειδικό θέμα δικών τους και αυτό είναι πραγματικά πολύ δύσκολο ακριβώς γιατί είναι και όπως όταν βγαίνουμε στην τηλεόραση και λέμε ανοιχτά τις απόψεις μας για ένα θέμα της επικαιρότητας που πάντα οφείλουμε ενός ειδικοί και ως ψυχολόγοι με άδεια να ασκήσω σε επαγγέλματος και κατοχυρωμένα δικαιώματα επαγγελματικά να λέμε ότι μια γενική άποψη και μια γενική τοποθέτηση σε καμία περίπτωση δεν προσυδειάζει με εξειδικευμένα θέματα τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, ιδιαίτερης μεταχείρισης, ιδιαίτερης γνωμάτευσης και γενικότερα προσωπικής εμπλοκής με άξονα τη γνωμάτευση και την αξιολόγηση. Άρα είναι δύσκολο να προσπαθούμε σε κάτι γενικό να βρούμε το εκείνον το ειδικό που μας ταιριάζει εμάς. Γι' αυτό και τα σχόλια που πρέπει να λέγονται θα πρέπει να είναι πιο γενική, να προσπαθούμε να βρούμε. Αν κάνουμε ένα θέμα, για παράδειγμα, για συγκεκριμένο χαρακτήρα ανδρών, αρσενικά παλαιάς κοπής ή άνδρες παλαιάς κοπής, οι οποίοι δεν προτιμούν να είναι με δυναμικές γυναίκες γιατί νιώθουν μειονεκτικά. Μιλάμε για ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Ένα χαρακτηριστικό. Να μπαίνεις και να γράφεις. Οι άντρες σήμερα δεν έχουν αρχίδια. Και οι άντρες σήμερα δεν έχουν μπέσα. Και οι άντρες σήμερα αντί για αρχίδια έχουν σίκα.
και είναι όλοι πατοζωάδια και τραγίδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, για μένα είναι ξεκάθαρα προβολή δικών μας αποθυμένων που βρίσκουμε τη διέξοδο μέσα από έναν κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, το οποίο μαζί, μαζί με την Αριστονίκη χτίζαμε το κανάλι. Το έχω πει και άλλες φορές, να το ξαναπώ. Η Αριστονίκη ήταν αυτή η οποία επέμενε να ανεβάζω βίντεο στο κανάλι. Την πρώτη διαδικτυακή εκπομπή, την Like Thekla, την εκάμαμε μετά από προτροπή και έμπνευση της Αριστονίκης. Η Αριστονίκη είναι η κολόνα αυτού του κανάλιου. Είναι η νονά αυτού του κανάλιου. Είναι ο πιο πολύτιμος μου συνεργάτης και ο πιο κοντινός μου άνθρωπος. Μαζί το κάμαμε. Μαζί μου το κάμαμε. Αν δεν ήσουν εσύ, θα το κάμαμε. Το είχα το κανάλι και δεν ασχολούμαι. Η Αριστονίκη μου είπε: έχεις στα χέρια σου έναν εργαλείο. Χρησιμοποιεί το. Εσύ με πίεσες να το κάνω. Εσύ με έσπρωξες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ ακόμη μια φορά δημοσίως γι' αυτό. Νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε μια ταπεινότητα όλοι μας. Και όταν έχουμε τα δικά μας θέματα, για παράδειγμα, αν μας χωρίσει ο άνδρας μας, αν μας χωρίσει η γυναίκα μας, όπως με χώρισε εμένα ο άνδρας μου στα γενέθλια μου πέρσι, έπιασα τα σκατά μου και πήγα στη ψυχολόγο και έκατσα τον κόλο μου κάτω, sorry που μιλώ έτσι χωριάτικα, και έκατσα με ταπείνωση πάνω στον καναπέντης και έκατσα και άκουσα την. Δεν μίλησα μόνο και άκουσα την και ξαναπία και ξαναπία και να ξαναπάω και να ξαναπάω για να λύσω τα δικά μου θέματα. Όχι για να κατηγορώ τον πρώην μου ή να πω «Α, ο πρώην μου έκαμε κάτι κακό, άρα όλοι οι άντρες είναι κακοί, όλοι οι άντρες είναι άχρηστοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο». Μιλούμε για ανάληψη προσωπικής ευθύνης, που είναι ηθική απόφαση. Ηθικά αποφασίζεις ότι θα είμαι τούτος ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβω τα δικά μου σκατά. Sorry, είναι έκφραση που λέω, συγγνώμη, αλλά αναλαμβάνω τις δικές μου ευθύνες. Εγώ εμπήκα σε αυτή την κατάσταση, εγώ άφησα να κακοποιηθώ. Τώρα δεν μιλώ ειδικά για τον πρώην σύζυγό μου, μιλώ ειδικά για τον πρώην σύζυγό μου, μιλώ γενικά για όλους τους άντρες. Για όλες τις γυναίκες. Εν τα πήγαμε καλά με έναν άντρα, είναι όλοι άντρες άχρηστοι. Okay. Και επίσης μια άλλη έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε και ενόχλησε με πάρα πολύ, μια άποψη ότι για όλα αυτά είναι οι γυναίκες. Για όλα αυτά είναι οι γυναίκες που μεγαλώνουν τους άντρες και οι γυναίκες που μεγαλώνουν τους άντρες δεν μεγαλώνουν καλά και για όλα αυτά είναι οι γυναίκες. Πόσο μισογενιστικό σχόλιο είναι από μια γυναίκα να λέει ότι για όλα αυτά είναι οι γυναίκες. Δηλαδή, πραγματικά. Ούτε για όλα αυτά είναι οι γυναίκες, ούτε για όλα αυτά είναι οι άντρες. Είναι προσωπικά θέματα αυτά, τα οποία είναι καλό να προσέχουμε πού τα προβάλλουμε και με τι ταυτιζόμαστε. Λοιπόν, γενικές κουβέντες λέμε, γενικά σχόλια λέμε. Μπορεί να ομοιάζει αυτόν το περιστατικό ή το θέμα που συζητούμε κάθε φορά με κάτι δικό μας, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο. Οπότε είναι πολύ προσοχή. Σε όλους μας, δεν βγάζω τους εαυτούς μας απ' έξω, όταν κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις ή δημόσια σχόλια, επειδή ζούμε σε μια εποχή που επειδή ακριβώς είμαστε πολύ μπουχτισμένοι όλοι και ψυχολογικά είμαστε πιεσμένοι λόγω του πανδημικού συνδρόμου που μας διακατέχει όλους, προσπαθούμε να κάνουμε να βγάλουμε τα σώψυχα μας με έναν αρνητικό τρόπο πολλές φορές πάνω σε άλλους ανθρώπους, είτε γιατί κάνουν μια ανάρτηση που δεν μας αρέσει, κάτι δεν μας αρέσει, είτε γιατί πουν κάτι που δεν μας αρέσει, είτε γιατί είναι σε μια φάση που δεν είμαστε εμείς και βγάζουμε πάνω σε οτιδήποτε βρούμε και μας κάνει κλικ τα δικά μας ψυχολογικά πολλές φορές, μηδενός εξαιρούμενο. Μιλάω και για τον εαυτό μου, μιλάω και για όλους μας, χωρίς να σημαίνει ότι μιλώ συγκεκριμένα για τα άτομα που μπορεί να τοποθετήθηκα σε αυτόν τον συγκεκριμένο vlog. Με πολύ αγάπη και σεβασμό λέω ό,τι λέω και προσοχή. Άρα νομίζω ότι δεν είναι τα φύλλα το πρόβλημα, είναι τα προσωπικά θέματα που έχει ο καθένας, τα ψυχολογικά ζητήματα που έχει ο καθένας, που δεν υπάρχει άνθρωπος σε τούτη τη γη, που τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, που να μην έχει τα θέματα του. Το και θέμα είναι ψυχολόγο να λύσουμε τα θέματα μας. Να τα παίρνει μέσα στα θέματα μας σημαία. Να τα λύσει, ναι. Δεν κάνουμε τα θέματα μας σημαία και ιδεολογία. Είμαι πληγωμένη από έναν άνδρα και ιδεολογία μου είναι ότι όλοι οι άνδρες είναι κακοί. Είμαι πληγωμένο από μια γυναίκα και ιδεολογία μου είναι ότι όλες οι γυναίκες είναι κακές. Πάμε να τα λύσουμε τα θέματα μας. Δεν τα κάνουμε. Και να έχουμε και κρίση. Διαβάζοντας ένα σχόλιο να έχεις κρίση, πριν πατήσεις το like σκέφτου, τι διαβάζεις. Εγώ δεν έχω θέμα, δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παντελώς διαφορετικές απόψεις για τη ζωή από εμένα.
Αλλά δεν θέλω να προβάλλουν αυτές τις απόψεις μέσα από το δικό μου κανάλι. Μέσα από το δικό μας κανάλι που χτίσαμε με το Σούγκο. Ο καθένας σας πάει να εκφράσει όπου θέλει τις απόψεις του. Στο δικό μας κανάλι δεν τις έχω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την αριστοτελική 13. Σας ευχαριστώ. Θα σας δούμε την επόμενη αριστοτελική. Γεια σας. Και θα τα πούμε. Είναι κοιτούσα δεξιά και αριστερά για να δω που είναι το σκυλάκι μας. Ένα λεπτό να δω που είναι το σκυλάκι μας. Το σκυλάκι μας. Κάπου είναι. Κάτι κάνει. Πού είσαι, βρε. Αυτή είναι την αριστοτρίτη, δεν γάβγησε. Όχι. Έλα εδώ να σε διάρκει το νίκη. Πού είσαι, Λάκη. Λάκη. Κορίνα, είδα με. Ένα λεπτό. Λάκη. Πού είσαι, αγόρι μου. Λάκη, μου είσαι πολύ ήσυχος, ανησυχώ. Κυρία, λέει. Τι είναι, Λάκη. Έλα να σε διάρκει το νίκη, μα πού είσαι χωσμένος. Πού εκοιμόσουν, κάπου κοιμάνω κάπου πανέν καναπέ. Έλα να σε διάρκει το νίκη και οι φίλοι μας. Έλα, Λάκη. Έλα, Λάκη μου. Έλα, να βγεις στην τηλεόραση. Εκοιμάτου, γιατί τώρα δεν τόνεται. Πού εκοιμάζω, γουρό μου. Έλεξες μου. Ναι, τέλος πάντων, αυτά. Μπορείτε να το δείτε στο playlist του. Τα βίντεο του Λάκη δεν συνεχίζουν να ανεβαίνουν κανονικά αυτές τις ημέρες. Έλα, αγάπη μου. Έλα, αγάπη μου. Βγάζει πίσω δόντια, λοιπόν. Φιλιά. Ευχαριστούμε. Φιλιά. Bye.